Πριν μερικούς μήνες, ήδη καταδεικνύαμε τα καταστροφικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους που είχε δημιουργήσει η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο προηγούμενο νομισματικό διάλογο. Τώρα, με βάση τις εκτιμήσεις σας, αφενός δεν προβλέπεται υποχώρηση της τιμής του πληθωρισμού, τουλάχιστον στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα τρόφιμα, μια υποχώρηση η οποία εξάλλου δεν θα μείωνε τις τιμές τους. Η υπερχρέωση των λαϊκών νοικοκυριών και η αδυναμία αποπληρωμής δανείων οδηγεί σήμερα σε χιλιάδες πληστηριασμούς κατοικιών. Και όλα αυτά, ενώ πάλι σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρος ο καπιταλιστικός κόσμος μπαίνει σε τροχιά ύφεσης και πιθανής νέας οικονομικής κρίσης. Για τους εργαζόμενους, κατά την άποψή μας, υπάρχει λύση. Αυτές είναι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας από τα αρπακτικά τραπεζών και funds, και φορολόγηση των μονοπωλιακών ομίλων στο 45% στα κέρδη, κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών σε εκείνους που συγκεντρώνουν αμύθιτο πλούτο και συνεισφέρουν μόλις το 5% των φορολογικών δαπανών. Αντί αυτού, η Κομισιόν στις θεαρινές συστάσεις προτείνει καθήλωση μισθών μέχρι το 27, και εσείς το ίδιο πάνω κάτω. Κόφτες στις κοινωνικές δαπάνες, υπερφορολόγηση του λαού. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το κοινό πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα που θα εφαρμόσει και η επόμενη κυβέρνηση. Κατά την άποψή μας, είναι εμφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξυπηρετούν την καπιταλιστική κερδοφορία και όχι τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα ήθελα ένα σχόλιο για σας. Για μας είναι καθαρό. Το κρίσιμο για το λαό είναι σήμερα να έχει ισχυρή λαϊκή στρατηγική αντιπολίτευση και να δυναμώσει η πάλη του ενάντια σε αυτή τη στρατηγική.